Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Και ναι, αυτό βίντεο γυρίσατε το 2018 ακόμη. Και θα μου πείτε τώρα γιατί το ανέβασε τώρα το 2019 το Δεκέμβρη. Μία είναι η απάντηση. Να βοηθήσω το μελλοντικό Μάρκο, ο οποίος αυτή την περίοδο διαβάζει πανελλήνιες. Αν το βλέπει ο Μάρκος του 2019, ελπίζω να διαβάζει τις πανελλήνιες και να στρώνεσαι. Ελπίζω να μην κοροϊδεύεις και να μην διαβάζεις, γιατί έτσι κάνω τσάμπα το βίντεο. Και ναι, σε αυτό το βίντεο θα σας πω άλλα 4 περίεργα ημιάτικα έθιμα από διάφορες χώρες. Και η διαδικασία θα είναι ίδια. Θα βάζω τη σημαία της χώρας εδώ κάτω και από δίπλα διάφορα πραγματάκια για να φαντάζεστε πώς είναι τα συγκεκριμένα ημιάτικα έθιμα στις συγκεκριμένες χώρες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φινλανδία. Η χώρα του Άγιου Βασίλη λοιπόν. Κάθε οικογένεια ξυπνά στις 6 το πρωί, Παναγία μου, για να επισκεφτεί τους τάφους των προγόνων και των συγγενών της, ενώ σκοπός της επίσκεψης είναι να ανάψουν κεριά στη μνήμη όσων έφυγαν. Εντάξει, αυτό το βρίσκω φυσιολογικό εδώ. Το βράδυ της παραμονής οι οικογένειες μαγειρεύουν, αλλά δεν τρώνε όλο τους το φαγητό, αλλά αφήνουν λίγο για τους νεκρούς που θα τους επισκεφτούν το βράδυ. Σιγά το πράγμα, εγώ δεν έχω πάει ολόκληρο πιτόγυρο για να το δώσω σε όλους τους νεκρούς του τάφους της Θεσσαλονίκης. Από εμένα είναι όχι. Στο τέλος της βραδιάς, οι Φινλανδοί δεν κοιμούνται στα κρεβάτια τους έτσι ώστε να μπορούν τα πνεύματα να έχουν ένα μέρος να ξεκουραστούν ένα βράδυ του έτους. Οκ. Αν το πάρουμε έτσι, τον παππού μου που τον έχω χάσει, δεν θα κοιμάμαι πια στο κρεβάτι του για να κοιμάται αυτός και εγώ θα κοιμάμαι έξω. Και το πρωί θα ξυπνάω και θα ξαναεπιστρέφω σπίτι. Γιατί θα κοιμάται εκεί ο παππούς μου. Ναι, πολύ λογικό μου φαίνεται αυτό. Ελβετία. Μια χώρα που έχει και ωραίες σοκολάτες, τρομάρα μου. Παραμονή Χριστουγέννων. Οι ανήπαντροι άνδρες του χωριού φοράνε μαύρα κοστούμια και ψηλά μαύρα καπέλα και κάνουν παρέλαση στους δρόμους. Οκ, παιδιά, τέλειωσε. Πάω Ελβετία, θα ντύνομαι με μαύρο κοστούμι, θα φοράω ψηλό μαύρο καπέλο και θα κάνω παρέλαση. Αυτό θέλω ρε παιδιά, αυτό είναι χριστουγεννιάτικο έθιμο που έψαχνα τόσο καιρό. Είχε πάσει τη ζωή μου που έλεγα βαρέθηκα αυτά τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάνουμε στην Ελλάδα. Τι να κάνω άλλο, και βρήκα αυτό το έθιμο και είπα το καλύτερο έθιμο όλων των εποχών. Να πάω Ελβετία και θα το κάνω αυτό κάθε χρόνο. Σουηδία. 13 Δεκέμβρη. Ο φίλος της Λουτσίας. Το μεγαλύτερο κορίτσι του σπιτιού φοράει μακρύ λευκό χιτόνα, στεφάνι από αναμένα κεριά στα μαλλιά, πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι προσφέροντας ζεστό καφέ, κουλουράκια, ενώ τραγουδά παλιά Κάναντα. Και γιατί δεν το κάνω αυτό το έθιμο στην Ελλάδα? Παιδιά, να το κάνουμε από του χρόνου. Από του χρόνου, το 2020 δηλαδή, και όχι 2019 που κάνω τώρα το βίντεο, θα λέμε, θα κάνουμε το εξής έθιμο. Θα παίρνουμε ένα τυχαίο κορίτσι με κλήρωση, θα πρέπει να ντυθεί με άσπρο λευκό χιτόνα, τι λέει εκεί, να βάλουμε ένα στεφάνι στα μαλλιά που να έχει και κεριά και να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι να κάνει το καφέ, τα κουλουράκια και τα Κάναντα. Αν έρθει και στο σπίτι μου θα της πω μία, μπορείς να καθαρίσεις λίγο στο σαλόνι, υπάρχουν κάτι βρωμιές εκεί. Να κάνει και καμιά δουλειά, κρίμα είναι. Και τελευταίο, Δανία. Η χώρα του Άντερσεν. Παραμονή Χριστουγέννων. Γίνεται ένα παραδοσιακό τραπέζι μεταξύ των συγγενών. Φυσιολογικό. Ένα μεγάλο αμύγδαλο κρύφεται μέσα σε δανέζικο γλυκό. Ο τυχερός που θα το βρει ανταμείβεται με το λεγόμενο δώρο αμυγδάλου. Παιδιά μας σκοπιάρουν αυτοί. Κλέβουν το φλουρί της βασιλόπιτας στο δικό μας. Ρε Δανέζοι, δεν έχουν κάποια πρωτότυπη ιδέα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, εάν σας άρεσε κάντε like, κάντε subscribe, χτύπησε το κουδουνάκι και εμείς θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Άντε, γεια σας παιδιά. Μάρκος, τελείωσε το βίντεο, επιτέλους!